Χιλιάδες πιστοί συνέρευσαν στην Παναγιά τη Χαρακιανή για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη όλο τον 15 Αύγουστο αλλά και ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εδώ, στον ιστορικό αυτό τόπο της Παναγίας της Χαρακιανής, το οποίο για αρκετούς αιώνες μέχρι σήμερα αποτελεί ένα σημείο προσευχητικής αναφοράς στο πρόσωπο της Παναχράντου με την ιστορική εικόνα της κοιμήσεως Θεοτόκου, η οποία βρέθηκε πριν μερικούς αιώνες σε ένα χαράκι, σε μία πέτρα δηλαδή, από ένα όραμα που είδε μία βυζαντινή βασίλισσα αρχόντισσα που διέρχοντο δια της θαλάσσης στην περιοχή αυτή. Το γεγονός αυτό από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό θρησκευτικό δρόμενο το οποίο πραγματοποιείται για 15 ημέρες σε αυτή εδώ την περιοχή. Πρώτη μας σκέψη σε κάθε δυσκολία αλλά και τελευταίο μας καταφύγιο όταν χαθεί κάθε ελπίδα η Παναγία που η αγκαλιά της χωρά όλο τον κόσμο. Υγεία βέβαια το πρώτον, έτσι να παίρνει καλά ο κόσμος. Πολλά περιμένουμε αλλά δυστυχώς μόνο η Παναγία μπορεί να μας βοηθήσει, κανείς άλλος. Ήρθαμε να προσευχηθούμε, να κάνουμε το σταυρό μας, να ευχαριστήσουμε την Παναγία να μας τα δώσει καλά. Ναι, σιγά σιγά έρχονται. Όλοι οι νέοι πρέπει να έρθουν σε εκκλησίες. Έχουν αλλάξει οι καιροί τώρα και όλα τα περιμένουμε από τους Αγίους τώρα. Γιατί η πολιτική μας θέλουν όλοι κρέμασμα. Πιστεύουμε στην παράδοση, πιστεύουμε στη θρησκεία, πιστεύουμε σε όλα. Είναι το μόνο που μπορεί πια να βοηθήσει. Και εγώ το πιστεύω και εύχομαι πάντα αυτό το πράγμα σου. Οτιδήποτε πρόβλημα και να έχω εκεί εύχομαι μόνο. Και έχω δει και έχω δει μπροστά μου βοήθειες πάρα πολλές. Είτε για την μεσητεία της, είτε για δοξολογία, αλλά και για ευχαριστία και αίτηση προς την Παναγία, οι πιστοί να αποθέτουν στη Μεγαλόχαρη τις ελπίδες τους. Πολλές είναι οι μάνες, οι οποίες δεν είχαν παιδιά και τους τα έδωσε η Παναγία. Πολλοί είναι οι άρρωστοι, οι οποίοι περνούν είτε για χημειοθεραπεία, είτε για κάθε άλλο είδους εξέταση, το αναφέρουν στην Παναγία και το θαύμα πραγματοποιείται. Αυτό είναι και η αιτία των χιλιάδων προσκυνητών, οι οποίοι παρευρίσκονται κάθε χρόνο στην πανήγυρη της εκκλησίας εδώ της Χαρακιανής Παναγίας μας, ο οποίος ο καθένας από αυτούς, είτε από τάμα, είτε από θαύμα, είτε από εσωτερική ανάγκη, οδηπορώντας ή έρχοντας με το αυτοκίνητό του, κάνει αυτή την προσευχητική στάση εδώ σε αυτόν τον ναό.